Στη δικιά μου την τοποθέτηση θα ήθελα να σταθώ σε τρεις πλευρές του ζητήματος. Η μία είναι να θυμίσω έστω και εντάχει τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων πάνω στις εργαζόμενες μάζες, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Η δεύτερη πλευρά είναι η εξήγηση της πρόσφατης κοινωνικής έκρηξης. Δεν πρόκειτο για εξέγερση ακριβώς, δεν είχε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κινήματος των τεμπών. Και η τρίτη πλευρά που θέλω να θίξω στο μέτρο του δυνατού είναι η συσχέτιση του κινήματος των τεμπών με το ομολογουμένο σωδυνηρό εκλογικό αποτέλεσμα και τα καθήκοντα της άκρας αριστεράς. Καταρχάς να πω ότι οι ιδιωτικοποιήσεις, δεν λέμε κάτι καινούριο, είναι ο κεντρικός άξονας της λεγόμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Επικράτησε για διάφορες αιτίες, κυρίως λόγω μιας αυξανόμενης κρίσης του εργατικού κινήματος και όχι όπως πιστεύουμε πολλοί, είτε λόγω της μονοκρατορίας και παντοκρατορίας τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την αποφασιστικότητα των διαφόρων αστικών κυβερνήσεων. Σε αυτές έχουν προσχωρήσει και οι σοσιαλδημοκράτες και τα κομμουνιστικά ή μεταλλαγμένα κομμουνιστικά κόμματα. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν χρειαστεί, μπορούμε να επανέλθουμε. Να πω εντάχει τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων, διότι έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Μετά από αυτή την ιδεολογική επίθεση, η οποία συνεχίζεται απέναντι στο λεγόμενο κράτος, τη γραφειοκρατία, την αναποτελεσματικότητα, τη δυσλειτουργία και όλα αυτά και όλα αυτά, και ζήτω η οικονομία της αγοράς, οι ιδιωτικοποιήσεις, πρέπει να πούμε ότι η πρώτη επίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων είναι η λεγόμενη κλοπή του δημόσιου πλούτου από την ίδια την αστική τάξη. Είναι μια κλοπή δημόσιου πλούτου, δηλαδή μια κλοπή του δικού μας πλούτου. Αυτό δεν είναι πολύ γνωστό ή ξεκάθαρο, αν θέλετε, ιδιαίτερα στην νεολαία. Αλλά ο πατέρας μας ή ο παππούς μας, οι γονείς μας, εν πάση περιπτώσει, δεν μας κληρονομούν μόνο ένα σπίτι ή ένα χωράφι ή οτιδήποτε άλλο. Μας κληρονομούν και την δημόσια ΔΕΗ, μας κληρονομούν και το δημόσιο ΤΕ, τα λιμάνια, τα δάση, τις ακτές, τα ακίνητα, όλο, εν πάση περιπτώσει, εκείνο το πλούτο που είναι κάτω από την ιδιοκτησία ή ήταν υπό την ιδιοκτησία του αστικού κράτους. Αλλά παρόλα αυτά έχει δημιουργηθεί με την υπεραξία, με την εργασία των γονιών μας, των παππούδων μας και πάει λέγοντας. Άρα πρόκειται για μια κλοπή δικιάς μας περιουσίας και αυτό πρέπει να είναι το πρώτο που πρέπει να αναδεικνύουμε κάθε φορά. Η δεύτερη επίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων είναι η αναγκαστική και αναπότρεπτη χειροτέρευση όλων των υπηρεσιών που προσφέρουν οι λεγόμενοι ιδιωτικοποιημένοι οργανισμοί, υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο αν θέλετε. Είναι αναπότρεπτη και αναπόφευκτη αυτή η χειροτέρευση των υπηρεσιών για τον απλούστατο λόγο ότι ο ιδιώτης που θα πάρει για μία πενταετία, δεκαετία ή εικοσαετία τον έναν δρόμο ή μία δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ή ελάχιστο και περιορισμένο ενδιαφέρον να δει τι μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα κάνει. Δεν είναι και σίγουρο αν θα έχει την επιχείρηση, θα την κρατήσει αυτή την επιχείρηση για πάρα πολύ, και με αυτή την έννοια υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις, οι εξαιρέσεις νομίζω είναι ελάχιστες,
υπάρχει μια απουσία ή ελάχιστες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στις λεγόμενες ιδιωτικοποιημένες πρώην δημόσιες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια διαρκής χειροτέρευση των υπηρεσιών που προσφέρονται. Αν μιλάμε για το νερό, σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το εύκολο. Αν μιλάμε για άλλες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη τα τρένα, θα έχουμε ένα πολλαπλασιασμό δυστυχημάτων εκτός των άλλων. Και πολύ περισσότερο θα έχουμε και τα λεγόμενα γνωστά ατυχήματα ή μαζικά ατυχήματα, τα οποία πρακτικά είναι προδιαγεγραμμένες δολοφονίες, διότι αυτά λίγο τα πράγματα είναι γνωστά. Και ό,τι και αν λένε για διάφορες επιτροπές κρατικές που ρυθμίζουν, ελέγχουν κτλ., καμία πουθενά σε καμία χώρα δεν έχει κατορθώσει να αποτρέψει, ακόμη και στις πιο πολιτισμένες και ανεπτυγμένες, αυτή την κατάσταση. Συνεπώς υπάρχει και μία τρίτη συνέπεια, περνάει λίγο απαρατήρητη αυτό, αλλά είναι όχι απλά μία χειροτέρευση, αυτό θα πρέπει να το δούμε ξεχωριστά, είναι και κάποιες πιο μαζικές, θα έλεγα, δολοφονίες οι οποίες προετοιμάζονται από αυτήν την ιδιωτικοποίηση. Δέστε τα τρένα, ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δέστε όμως και αυτή την άρνηση ενίσχυσης του δημόσιου τομέα με την πανδημία, που σήμαινε πολύ περισσότερους θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευθούν και να περιοριστούν. Και η τέταρτη άμεση συνέπεια των ιδιωτικοποιήσεων είναι αυτή η ραγδαία αύξηση των τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Η λογική είναι ότι προλάβουμε να βγάλουμε από αυτή την ιστορία, αν θέλετε, και με αυτή την έννοια έχουμε πάντοτε μια εκρηκτική αύξηση των τιμών, η οποία πολύ γρήγορα γονατίζει το εισόδημα των εργαζομένων. Είναι πολύ απλό. Είναι κάποιες βασικές υπηρεσίες οι οποίες ιδιωτικοποιούνται, τις οποίες δεν μπορείς να τις βγάλεις ή να τις περιορίσεις ακόμη από την κατανάλωση. Το αποτέλεσμα είναι να αρχίζει να υπάρχει μια δυσκολία στην πρόσβαση αυτών των υπηρεσιών από την εργατική τάξη και τις φτωχές λαϊκές μάζες. Η δυσκολία σε λίγο γενικεύεται και οδηγεί ή συντροφεύεται από έναν αποκλεισμό διαφόρων κομματιών από τις υπηρεσίες αυτές που είναι βασικές, είτε είναι υγεία, είτε παιδεία, είτε πάση περιπτώσει το ρεύμα, ή τηλεπικοινωνίες, ή συγκοινωνίες, ή οτιδήποτε άλλο. Από την πλευρά της αστικής τάξης τα ωφέλη είναι όχι της αστικής τάξης, εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, από την πλευρά των αστών που θα πάρουν αυτές τις επιχειρήσεις, τα ωφέλη βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Κατά κανόνα τις παίρνουν κοψοχρονιά, δηλαδή σε εξευτελιστικές τιμές τις δημόσιες επιχειρήσεις. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι τις παίρνουν, υποτίθεται, γιατί θα κάνουν επενδύσεις σε εξευτελιστικές τιμές, αλλά το αστείο της υπόθεσης είναι ότι το κράτος, και όσο πιο φτωχό είναι το κράτος ή η χώρα, είναι το κράτος το οποίο επιδοτεί είτε με μηδενικά, είτε με δάνεια μηδενικών επιδοτήσεων, είτε με πολύ χαμηλότοκα δάνεια, είτε επιχορηγεί στην κυριολεξία, έτσι, επιδοτεί, εν πάση περιπτώσει, τους ιδιώτες για να πάρουν τις λεγόμενες κρατικές επιχειρήσεις, υποτίθεται, για να τις λειτουργήσουν, καλύτερα. Με αυτή την έννοια είναι προφανές το τεράστιο όφελος που έχουν όσοι, εν πάση περιπτώσει, επιχειρηματίες αρπάζουν αυτές τις επιχειρήσεις. Σε μία συγκυρία πρέπει να πούμε, όπου τα πεδία επενδύσεων για τους αστούς ολοένα και δυσκολεύουν, και κυρίως στη βιομηχανία, τουλάχιστον για το κομμάτι αυτό των δυτικών υπεριαλιστών, στο οποίο ανήκουμε και εμείς, μια που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και με αυτή την έννοια είναι μια διέξοδο διαφυγής για τα κεφάλαιά τους, ένα κέντρο κερδοφορίας δηλαδή,
που έρχεται με έναν ανέλπιστο, αν θέλετε, ανέλπιστο εντός εισαγωγικών τρόπο και μάλιστα τα ποσοστά κέρδη τους είναι σε πάρα πολύ υψηλά όλων αυτών των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων, οργανισμών, υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά πρέπει να προσέξουμε και είναι στις έμεσες επιπτώσεις, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική ακόμη και για εμάς τους ίδιους, είναι ότι η αγορά δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αστικό κράτος και μιλώντας για καπιταλισμούς οι οποίοι με τη γενική έννοια είναι εξαρτημένοι, όπως ο ελληνικός καπιταλισμός, ειδικά αυτοί οι καπιταλισμοί δεν μπορούν να σταθούν χωρίς την παρουσία, την ενεργή και σημαντική παρουσία και παρέμβαση του ίδιου του κράτους. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά όποιος στοιχειοδός ξέρει την εξέλιξη του ελληνικού καπιταλισμού στη χώρα μας γνωρίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, η πιο κρατικοδιαιτιαστική τάξη από την ελληνική δύσκολα βρίσκει σε παγκόσμιο, επίπεδο. Το αστικό κράτος με αυτή την έννοια φροντίζει για τους γενικούς όρους αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος και η ιδιωτικοποίηση, αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο για τον παρακμιακό χαρακτήρα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και των ιδιωτικοποιήσεων. Η ιδιωτικοποίηση, δηλαδή η αποδυνάμωση του αστικού κράτους, πρακτικά σημαίνει, εννοώ των επιχειρήσεών του κτλ, πρακτικά σημαίνει να περιορίζεται, να δυσκολεύεται ή να μην μπορεί να παίξει τον ρόλο δημιουργίας των γενικών όρων για την αναπαραγωγή αυτού του συστήματος. Να το πω με πιο απλά λόγια, γιατί έχει μία σημασία. Δεν μπορεί να υπάρξει κυβερνητική πολιτική αν η κυβέρνηση δεν έχει μία κρατικοποιημένη ΔΕΗ, ένα κρατικοποιημένο ΟΣΕ, ένα κρατικοποιημένο ΟΤΕ, αν δεν έχει κρατικοποιημένα λιμάνια, κρατικά λιμάνια, εννοώ με τη γενικότερη έννοια για την αναπαραγωγή και διευρυμένη πολύ περισσότερο αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική, ειδικά άμα είναι και χρεωμένη, δεν έχει και νόμισμα, είναι κάτω από τους αυστηρούς κανόνες περί ιδιωτικοποιήσεων και τα λοιπά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνω ότι το πράγμα καθίσταται αδύνατο, οπότε είναι και μία αφαίρεση ενός πολιτικού δικαιώματος οι ιδιωτικοποιήσεις, εννοώ των εργατικών μαζών, γιατί ό,τι κυβέρνηση και να βγάλει δεν μπορεί να πάρει καμία απολύτως απόφαση αν δεν αλλάξει αυτό το καθεστώς, δεν επανέλθουν δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις κτλ. Αυτό σημαίνει ότι το πέρασμα των παραλιών, των δασών, των αυτοκινητοδρόμων, των κτηρίων, είτε ακόμη και σχολεία, πανεπιστήμια ή νοσοκομεία, των όποιων ακόμη δημόσιων επιχειρήσεων ή συμμετοχών του κράτους σε δημόσιες, εν πάση περιπτώσει, ιδιωτικοποιήσεις που έχουν μισοϊδιωτικοποιηθεί τώρα και τα λοιπά, δηλαδή το λεγόμενο υπερταμείο, το οποίο έχει περάσει στους δανειστές και σταδιακά ξεκουγέται, σημαίνει ότι ο ελληνικός καπιταλισμός έχει τελειώσει, έχει στηρωθεί δηλαδή το μέλλον του, πάει προς, με λιμένα τα φρένα προς μια κατάσταση παρακμής την οποία τη βλέπουμε πολύ απλά, έχει στηρωθεί δηλαδή, δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία και με αυτή την έννοια είναι ένα σκοτεινό μέλλον το οποίο έχει ανοίξει μπροστά μας, πέρα από τις διάφορες τριαβολογίες, είτε γιατί πάει καλά ο τουρισμός, είτε γιατί εν πάση περιπτώσει γίνεται ένα γιγαντιαίο φαγοπότι εκεί στα ακίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, είναι ένα σοβαρό σημείο εν πάση περιπτώσει των επιπτώσεων της ιδιωτικοποίησης, συνήθως περνάει απαρατήρητο, έχω την εντύπωση ότι είναι πιο σοβαρό, είναι λίγο πιο έμεση η επίπτωση, αλλά είναι πολύ πιο σοβαρή από τις άμεσες επιπτώσεις πάνω στους εργαζόμενους που έχω αναφέρει. Το κίνημα των ΤΕΠΟΝ, καλά δεν χωράει συζήτηση, αναφέρθηκε και από τον σύντροφο, επρόκειτο για ένα σοκ,
που ήταν το τελευταίο μια σειράς αλλεπάλληλων σοκ που έχουμε δεχθεί, με την ακρίβεια, την ενέργεια, τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι την απελευθέρωση των βιαστών, εν πάση περιπτώσει, και τα αρέστα, όπου ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν κινδυνεύεις να μείνεις χωρίς λεφτά προς το τέλος του μήνα ή χωρίς εργασία ή δυσκολεύεσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν πας και στο περίπτωρο να πάρεις τσιγάρο, μπορεί να σε πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Φτάνει. Και με αυτή την έννοια ήταν ένα σοκ για την ελληνική κοινωνία και η αντίδραση ήταν εκπληκτική, πρέπει να το πούμε, διότι σήμαινε τη μαζική κινητοποίηση μετά από αυτή τη μεγάλη ήττα που δεχθήκαμε από την ελληνική κολοτούπα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και κατέστρεψε τις ελπίδες, οδήγησε σε απογοήτευση, από προσανατολισμό τους εργαζόμενους στην νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τα λοιπά, και τώρα έχουμε πάλι μία εκτείναξη πραγματικά κοινωνικό πίδακα, μία κοινωνική έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι γίνεται, για να έρθουμε να το κατανοήσουμε λίγο καλύτερα και να δούμε και τις ελλείψεις, γίνεται μέσα σε μια εποχή που έχει, αν θέλετε, δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι, να σας πω ότι όταν εγώ δραστηριοποιούμουν στην πολιτική τη δεκαετία του 80, η αίσθηση η οποία υπήρχε ήταν ότι η κοινωνία πρέπει να επιβάλλει λύσεις, αυτό από δεξίους μέχρι αριστερούς και ακροαριστερούς, είτε διαμέσου του κράτους, είτε διαμέσου του δημοσίου, μπορεί να έλεγε οποιοδήποτε άλλος, αλλά πρέπει να επιβάλλει κάποιες λύσεις, να βάλει κάποιους κανόνες, κάποιες σταθερές, εν πάση περιπτώσει, και από εκεί και πέρα κυρίως το κέντρο συζήτησης γινόταν γύρω από το πώς θα προχωρούσε αυτό το πράγμα. Η δικιά μας η θέση ήταν βέβαια για εθνικοποιήσεις κάτω από εργατικό έλεγχο. Το κέντρο βάρους έπεφτε στο κάτω από εργατικό έλεγχο, είναι η μοναδική λύση. Το άλλο λίγο πολύ θεωρούνταν αυτονόητο από πάρα πολλούς, είτε σαν εθνικοποίηση, κρατικοποίηση, κοινωνικοποίηση ή ό,τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Αυτό το πράγμα άλλαξε. Στις μέρες μας δεν είναι αυτονόητο, δεν οφείλεται μόνο, θα έλεγα, ούτε και σε μεγάλο βαθμό στη νεοφιλελεύθερη λυσασμένη πράγματι προπαγάνδα, οφείλεται στην κρίση του εργατικού κινήματος, όχι σε κάποιες ήττες απλά που έχει δεχθεί, στην προσχώρηση της σοσιαλδημοκρατίας και των κομμουνιστικών κομμάτων στον νεοφιλελευθερισμό κιόλας, στην κατάρρευση της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης, όπου δυσφήμισε την εναλλακτική λύση της εργατικής τάξης απέναντι σε αυτή την κρίση του σοσιαλισμού, και σε ένα όμως επίσης σημαντικό θέμα, το οποίο βλέπω παραλείπεται από τις αναλύσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλαδή σε αυτή την κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που ενώ η ελληνική κοινωνία πίστευε, ήλπιζε, εν πάση περιπτώσει, για μια επιβολή κάποιων αριστερών κοινωνικών λύσεων πάνω στα προβλήματα, αυτό το πράγμα οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο, με τραγικά αποτελέσματα για την κατάσταση, για τη συνείδηση του ίδιου του εργατικού κινήματος. Αυτό εξηγεί αυτό που ανέφερε και ο σύντροφος κάπως με γενικούς ίσως όρους, αλλά απολύτως σωστά, δηλαδή ότι στο κίνημα των τεμπών εκφράζεται μια τρομακτική οργή, έτσι μια συσσωρευμένη, καταπιεσμένη οργή, η οποία μένει σε αυτό το επίπεδο κυρίως, ή αν θέλετε δεν μένει σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει μια πρώτη συνειδητοποίηση ασταθής, όχι όμως σταθερή, αυτή είναι η διαφορά, ότι φταίνε αυτοί που τα κέρδη τους τα βάζουν πάνω από τις ζωές μας, και φταίνε οι ιδιωτικοποιήσεις.
Αυτή είναι μια συνειδητοποίηση, μια πρώτη συνειδητοποίηση η οποία υπάρχει μέσα σε όλους όσους κινητοποιούνται με δυσκολίες ή χωρίς δυσκολίες, καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα λόγω αυτών των αδυναμιών ή αυτής της κατάστασης μέσα στην οποία βρισκόμαστε σαν εργατικό, αν θέλετε, κίνημα. Και αυτό δυσκόλεψε τρομακτικά βέβαια τους χειρισμούς της κυβέρνησης, παρέλυσε και την ίδια την κυβέρνηση και στράφηκε η περίφημη εξαιρετική επικοινωνιακή πολιτική που εκεί αποδίδεται η νίκη της στις πρόσφατες, αν θέλετε, εκλογές. Ωστόσο, δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ, διότι η μεγάλη ανάγκη, όσο και αν ήταν ξαφνικό και χρονικά περιορισμένο αυτό το κίνημα, ήταν, πρέπει να πούμε, η εγκληματική στάση η οποία υπάρχει από διάφορους, καταρχάς από το ΜΕΡΑ και το ΚΚΕ, οι οποίοι λένε ξεκάθαρα ότι εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει είτε κρατικοποιημένες είτε ιδιωτικοποιημένες, καπιταλισμό έχουμε, το θέμα δεν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα εν πάση περιπτώσει σε μία κρατική ιδιοκτησία ή μία ιδιωτική ιδιοκτησία. Εμείς έχουμε άλλη πρόταση, ας πούμε, πολύ πιο πλούσια ή οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία ευκαιρία, μια που το κέντρο συζήτησης τώρα δεν είναι τι είδους εθνικοποίηση θα κάνεις, αλλά κάνε πρώτα μία εθνικοποίηση, κρατικοποίηση ή οτιδήποτε άλλο θέλεις, είναι το πρώτο επίπεδο που πρέπει να παγιωθεί και να διασφαλιστεί μέσα στη συνείδηση των εργαζομένων και της νεολαίας, και με αυτή την έννοια χτυπήσανε στο πιο ευαίσθητο σημείο για τη συγκρότηση της συνείδησης των εργαζομένων. Δεν είχαμε μόνο αυτό. Είχαμε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την υπόλοιπη άκρα αριστερά, η οποία παρέλυσε, συμμετείχε στα γεγονότα, δεν τίθεται κανένα θέμα αλίμονο, εννοώ στις κινητοποιήσεις, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει κάποια αιτήματα ή έβγαζε σεντόνια αιτημάτων. Στοιχειωδώς, εγώ θα πω, αλλά πέστε ό,τι θέλετε εσείς, ένα-δύο αιτήματα να παραιτηθεί η κυβέρνηση, να τιμωρηθούν, εν πάση περιπτώσει, οι ένοχοι, και όταν λέμε να τιμωρηθούν, να κρατικοποιήσουμε, να εθνικοποιήσουμε, πέστε το όπως θέλετε, τον ΟΣΕ, τέρμα αυτό το πράγμα, να πουλούνται επιχειρήσεις και να πεθαίνουν άνθρωποι. Δεν το έβγαλε. Εμείς θα λέγαμε εθνικοποίηση κάτω από εργατικό έλεγχο. Το δεύτερο πράγμα το οποίο δεν έκανε είναι να αρχίσει να κάνει μια ζύμωση μέσα στον κόσμο. Η άκρα αριστερά ζει σε μια κατάσταση, πώς να το πω, χαρούμενης αφέλειας, που σημαίνει ότι είναι μια αδράνεια της μεταπολίτευσης. Εγώ όταν έβγαινα και έλεγα ότι εν πάση περιπτώσει να εθνικοποιηθεί, να κρατικοποιηθεί κάτι, όλοι συμφωνούσαν. Και έπρεπε να πω ότι ναι, αλλά ξέρετε, πρέπει να γίνει με εργατικό έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνουν ατιμίες, σκροπές στον ατάλο ή οτιδήποτε άλλο. Στις μέρες μας αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν έχει και νόημα. Δηλαδή πρέπει να εξηγήσεις γιατί πρέπει να σταθεροποιήσεις, δηλαδή, αυτό το οποίο συλλαμβάνει έστω αδύναμα ασταθή η συνείδηση των εργαζομένων, γιατί πρέπει εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ένα είδος κοινωνικής ιδιοκτησίας με όποιον τρόπο και αν θέλετε, βεβαίως και κάτω από τις λύσεις τις οποίες εμείς προτείνουμε τον εργατικό έλεγχο. Αλλά αυτό δεν είναι, ούτε και αυτό. Έγινε και αυτό, θέλει μία συζήτηση, μία ζύμωση. Παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν κάνουμε ποτέ μία καμπάνια, είτε είναι αντιπολεμικό είτε οτιδήποτε άλλο, που να έχει ένα βάθος, δηλαδή να κάνει κάποιες επιτροπές σε γειτονίες, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε χώρους εργασίας, να μοιράζονται προκηρύξεις, να γίνονται κάποιες συζητήσεις. Δεν υπάρχει πολιτική ζύμωση, θεωρούμε αυτονόητο ότι ό,τι και αν πούμε θα ακουστεί, θα εισακουστεί και μάλιστα με κάτι όρους που μόνο εμείς τους καταλαβαίνουμε,
θα ακουστεί, θα εισακουστεί και θα ακολουθηθεί, ας πούμε, και αρκεί να βάλουμε μία διαδήλωση. Όχι, τελείωσε αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να πω. Υπήρχαν και ένα τρίτο, δεν μπορούμε να βάλουμε, αλλά άμα δεν ξεκαθαρίσει τα δύο πρώτα, είναι δύσκολο να βάλεις και ένα κέντρο αγώνα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το κίνημα, παρόλο που είχε μεγάλες δυσκολίες, δεν υποτιμώ, άνοιξε και έκλεισε πάρα πολύ γλίγορα, αλλά για την άκρα αριστερά, για όσους θέλουν να είναι επαναστάτες, αυτό δεν είναι και μεγάλη δικαιολογία. Δεν μπόρεσε να παρέμβει, εν πάση περιπτώσει, να σταθεροποιήσει σε κάποια τμήματα των εργαζομένων ή σε ανθρώπους που βγαίνουν κάπως, είναι μια σταθή πρωτοπορία που αρχίζει και ξεχωρίζει είτε μέσα στην νεολαία είτε στην εργατική τάξη, να μπορέσει να σταθεροποιηθεί, να μπορέσει να αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση. Ναι, θα ολοκληρώνω σιγά σιγά. Αυτό ήταν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο... Αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο χτυπάει, διότι τα περιθώρια τα οποία μας δίνονται πια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Με αυτή την έννοια δεν αποτελεί και καμία μεγάλη έκπληξη, είναι κάτι ακατανόητο το εκλογικό αποτέλεσμα που έρχεται, και πράγματι είναι οδυνηρό για τις μάζες. Δίνει μια πολιτική πρωτοβουλία στην κυβέρνηση να περάσει διάφορα νομοσχέδια. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Η κυβέρνηση θα περάσει μέσα από ένα ναρκοπέδιο, κάθε φορά θα τεινάζεται στον αέρα. Είναι πανεύκολο να πατάει νάρκες, είτε είναι της ακρίβειας, είτε του πολέμου, είτε των ιδιωτικοποιήσεων, όπως τα τέμπη. Και με αυτή την έννοια θα είναι πανεύκολο να δημιουργούνται εκρήξεις. Πρέπει όμως να προσέξουμε, δέστε τι γίνεται και στη Γαλλία. Δέστε τι γίνεται και στη Γαλλία σήμερα. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι το κλειδί είναι η παρέμβαση της άκρας αριστεράς, που θα πρέπει να σταματήσει να πιστεύει ότι κάποιος άλλος θα ανασυγκροτήσει το κίνημα, παραδείγματος χάρη το ΚΚΕ, ή ότι αυτό μπορεί να γίνει βγάζοντας μια αριστερή κυβέρνηση, ξανασερβίζοντας δηλαδή την εγκληματική, όπως αποδείχθηκε, πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, και να αποφασίσει να περάσει στην οργάνωση των κινητοποιήσεων με ένα επίμονο, σταθερό, οργανωμένο τρόπο μέσα στο εργατικό κίνημα, να αρχίζει να ανασυντάσει τα συνδικάτα, γιατί τα συνδικάτα είναι τύπης αυτή τη στιγμή υπάρχουν, να έχει ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο αγώνων, γιατί τα περιθώρια πλέον έχουν στενέψει πάρα πολύ. Με αυτή την έννοια κλείνοντας, θέλω να πω ότι ναι, να είμαστε ξεκάθαροι, όχι ότι δεν αποτελεί κίνδυνο το εκλογικό ποσοστό της κυβέρνησης, δεν αποτελεί κίνδυνο η άνοδος των διαφόρων ακροδεξιών μορφωμάτων κτλ, αλλά η δικιά μας η αγωνία τουλάχιστον είναι αν θα μπορέσει η άκρα αριστερά να αρχίζει να παίζει έναν ρόλο ανασυγκρότησης και ανασύνθεσης του κινήματος, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες απαντήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα, να ακολουθηθεί μια άλλη πολιτική από αυτή που μας έχει συνηθίσει σε γενικές γραμμές, και όχι αν παίρνει μια δημοκρατία 40% και οι άλλοι 15%, που είναι και αυτό ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε αυτά.